Ζάλλας εξέφρασε ανησυχία και για το κομμάτι της Σέγγεν και για το κομμάτι του ότι μπορεί να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να γίνουμε μια αποθήκη ψυχών. Ναι, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσφυγικό δεν έχει σχέδιο. Προσπαθεί να διαμορφώσει ένα σχέδιο, επειδή, όπως επίσης γνωρίζουμε, ο πιο ακραίος λαϊκισμός κυριαρχεί στις χώρες της πρόσμηνης Ανατολικής Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Βορρά, βλέπουμε τα έσχη στη Δανία κτλ. Προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα σχέδιο στοχεύοντας κάθε φορά τον αδύναμο κρίκο που είναι, η Ελλάδα και η Ιταλία. Ναι. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει και κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να σέβεται τις συμβατικές υποχρεώσεις. Συμβατικές υποχρεώσεις, οποίες είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί, παρά το γεγονός ότι η πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χώρα η οποία έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα δίνει οικονομικά, αναγκάζεται να ψάξει να βρει χρήματα, γιατί δεν είναι χρήματα που υπάρχουν. Αναγκάζεται να ψάξει να βρει χρήματα για να φτιάξει αυτές τις υποδομές, και αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτού του είδους το ευρωπαϊκό σχέδιο, το είπε χτες και ο Ρέντσι, αλλά και οι ψύχρεμες φωνές στην Ευρώπη, το μόνο το οποίο κάνουν είναι να διαλύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε ευθύνες ότι έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο δεν έχει καμία, να βρίσκουν και αυτοί δικαιολογίες και να μην είναι συνεπείς στα όσα τους αντιστοιχούν. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα, διότι έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, στον οποίο η Δύση έχει εμπλακεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, και έχουμε και μια Γερμανία η οποία πριν από 4-5 μήνες είπε η Γερμανίδα καγκελάριος ευπρόσδεκτη οι πρόσφυγες, έβγαλε και σέλφι μαζί τους. Λοιπόν, αν εγώ ήθελα να σώσω τη ζωή μου από τον ISIS και άκουγα ότι η Γερμανία μου λέει είμαι ευπρόσδεκτος, θα πήγαινα κολυμπώντας, μπουσουλώντας, έρποντας να φτάσω μέχρι εκεί. Αν μετά η ακροδεξιά στη Γερμανία άρχισε να ανεβαίνει, με αποτέλεσμα η γερμανική κυβέρνηση να ανακρούσει πρίμνα, γι' αυτό δεν φταίει η Ελλάδα, αλλά την πληρώνει. Αλλά να ξέρουμε ότι η Ελλάδα πληρώνει κρίματα αλλωνών και όχι δικά της. Μανώλη, τι λες?